ΒΑΣΑΒΕ, είναι όμιλος επενδύσεων και συμμετοχών. Η ναυαρχίδα του ομίλου μας είναι το project Ήλιος Ελλάς 2, το οποίο επρόκειτο να λάβει μέρος στην περιοχή του Αυλώνα σε μία έκταση 2.000 τρεμάτων και συνολική ισχύ σε 100 ΜΒ. Ο όμιλος συμμετέχει με το 51% και οι συμμέτοχοι, οι επενδυτές, με το 49%. Όποιος θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα Ήλιος Ελλάς 2 μπορεί να συμμετέχει με το ποσό των 50.000 ευρώ και πάνω. Η απόσβεση γίνεται περίπου σε ένα χρόνο και 9 μήνες και μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει μέχρι και 26.000 ευρώ περίπου το χρόνο. Γιατί να επενδύσει κάποιος στο πρόγραμμα αυτό? Καταρχήν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ηλιοθερμία είναι το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Τα ηλιοθερμικά συστήματα είναι συστήματα που με τη βοήθεια του ήλιου έχουμε εντελώς δωρεάν την πρώτη ύλη, έχουμε ένα προπολιμένο προϊόν για 25 ολόκληρα χρόνια αντί για 20 χρόνια όπως είναι στα φωτοβολταϊκά. Η τιμή της κιλοβατόρας είναι η υψηλότερη δυνατή που αυτή τη στιγμή μας δίνει η ΔΕΗ στα 0,28 λεπτά. Δεν χρειάζεται να απασχολούμαστε, διότι όλη τη δουλειά τη κάνει ο ήλιος και είμαστε σίγουροι ότι για 25 χρόνια θα έχουμε ένα εισόδημα. Ποια άλλη λοιπόν επένδυση μας δίνει αυτά τα εχέγγυα? Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τα παλιότερα φωτοβολταϊκά σε αυτή την επένδυση? Τα ηλιοθερμικά μπορούν και δουλεύουν και νύχτα. Επίσης παράγουν 4 με 5 φορές παραπάνω ενέργεια. Μέσω του προγράμματος Ήλιος Ελλάς 2, εκτός από τα προσωπικά ωφέλη και την πολύ ψηλή κερδοφορία που αφήνει, πρέπει να πούμε ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και επιτακτική ανάγκη. Υπάρχει ένα πλάνο πάνω κάτω για να μας πείτε πόσες θέσεις εργασίας υπάρχουν? Ασφαλώς. Τουλάχιστον 150 με 180 θέσεις εργασίας. Για το συγκεκριμένο project και μόνο. Αν σκεφτείτε, είναι μια σύγχρονη οικοδομή. Από τα άτομα τα οποία χρειάζονται για την περίφραξη μέχρι και τους ειδικούς μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, εξκαφείς, γενικότερα πάρα πολλές ειδικότητες θα στραφούν στο τομέα υλοποίησης του έργου αυτού. Τα ετήσια έσοδα πόσο μπορούν να φτάσουν? Τα ετήσια έσοδα μπορούν να φτάσουν περίπου μέχρι και τις 26.000 ευρώ μεικτά. Και όταν λέμε μεικτά, πάντα έχουμε και τον παράγοντα της φορολογίας, όπου επειδή ακριβώς αλλάζει, θεωρούμε ότι είναι μεικτά τα ποσά αυτά. Ο όμιλος Μπίμπα Σαβέ με πρόεδρό του τον κύριο Γιώργιο Μπίμπα έχει πάνω από 350 φωτοβολταϊκούς σταθμούς από υποαδειοδότηση, εκατοντάδες μικρά αιωλικά έργα μεσαίας εμβέλειας, καθώς επίσης και το project Ήλιος Ελλάς 2, το ηλιοθερμικό κομμάτι του ομίλου μας. Ασχολείται με όλο το φάσμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και με τα οικιακά φωτοβολταϊκά ακόμα. Ενδιαφέρθηκε και ένα διεθνές πρακτορείο ειδήσεων σχετικά με την εταιρεία σας και με το πρόγραμμα, το Reuters. Ναι, πώς προέκυψε αυτό? Πριν μερικούς μήνες είχαμε ένα πάρα πολύ χαρμόσυνο τηλεφώνημα, το οποίο θέλανε κάποια αποκλειστική συνέντευξη για το πρόγραμμα Ήλιος Ελλάς 2 και ουσιαστικά μια διερεύνηση πάνω στο επενδυτικό κομμάτι και γενικότερα το πώς κινείται ο ενεργειακός χώρος στον τόπο μας. Το πρόγραμμα Ήλιος Ελλάς 2 θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας μας και το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Πρώτο είναι στην Αμερική και δεύτερο στην Ισπανία. Ο όμιλος Μπίμπα Σαβέ εισάγει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο όπου κατασκευάζει με το 51% από ίδια κεφάλαια του ομίλου και 49% από κεφάλαια επενδυτών και είναι ανεξάρτητος του τραπεζικού δανεισμού.